Μπορεί η επιστήμη να σταματήσει τα γυρατιά? Πόσα χρόνια θα μπορούμε να ζούμε στο μέλλον? Μήπως για πάντα? Και αν όντως καταφέρουμε να ζήσουμε περισσότερο, θα είμαστε γης? Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι έχει καταφέρει η επιστήμη μέχρι σήμερα και τι μπορεί να καταφέρει στο μέλλον. Ποτέ κανένας άνθρωπος δεν κατάφερε να αποφύγει το γύρας. Όλοι μας περιμένουμε ότι αν ζήσουμε αρκετά, κάποια στιγμή θα γεράσουμε. Είτε μας αρέσει είτε όχι, κατά κάποιον τρόπο το έχουμε αποδεχτεί. Λέμε ότι αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Θα θέλαμε να είναι αλλιώς τα πράγματα. Από πάντα η ανθρωπότητα ονειρευόταν την ιδέα της αθανασίας. Από τους αρχαίους μύθους και τις θρησκείες, μέχρι και τις ιστορίες που φτιάχνουμε σήμερα, οι άνθρωποι εξέφραζαν αυτόν τον πόθο και φαντάζονταν ότι υπήρχε κάποιος μαγικός τρόπος να μείνουν για πάντα νέοι. Ξέρετε όμως τι άλλο ονειρεύονταν οι άνθρωποι στο παρελθόν? Την ικανότητα να πετούν. Σήμερα η επιστήμη μας έχει δώσει τη δυνατότητα να πετάμε και μάλιστα μας φαίνεται δεδομένο. Άραγε μπορεί η επιστήμη να κάνει το ίδιο και στο θέμα του γύρατος? Ήδη, όπως μπορούμε να δούμε, το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων έχει αυξηθεί πολύ τους τελευταίους αιώνες. Αυτό το έχουμε καταφέρει αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που, μεταξύ άλλων, μας προσέφερε τη γνώση για τα φάρμακα, τους κανόνες υγιεινής και την καλύτερη διατροφή. Όμως, παρά το γεγονός ότι πλέον ζούμε περισσότερα χρόνια, εξακολουθούμε να γερνάμε, με αποτέλεσμα να περνάμε όλο και μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας αδύναμοι, άρρωστοι και σε ανάγκη για βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ίδιο το γύρας. Εδώ έρχεται η επιστήμη της βιογεροντολογίας, όπως και άλλων σχετικά νέων επιστημονικών πεδίων, τα οποία ήδη καταφέρουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, μελετώντας τη διαδικασία της γύριανσης. Στο μέλλον, καθώς οι γνώσεις μας θα αυξάνονται, τα αποτελέσματα θα γίνονται όλο και πιο εντυπωσιακά. Όλοι μας μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα γυρατιά. Άσπρα μαλλιά, αδυναμία, ρητίδες και πολλές ασθένειες. Όμως, όλα αυτά είναι απλώς τα συμπτώματα. Όσο και αν αντιμετωπίσουμε την κάθε ασθένεια ξεχωριστά, δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε νέοι. Πρέπει να μελετήσουμε την αιτία που γερνάμε. Αυτή η μελέτη μπορεί να γίνει σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες μελετούν τους υπεραιωνόβιους ανθρώπους ή τους λόγους που σε κάποια μέρη στον κόσμο οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια, όπως στην Ικαρία της χώρας μας ή στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Επίσης, μελετούν ζώα με εκπληκτικές ικανότητες όπως οι σαλαμάνδρες, οι οποίες μπορούν να αναγεννήσουν μέρη του σώματός τους που έχουν κοπεί ή όπως οι μέδουσες του φεγγαριού που όχι μόνο αναγεννούν τα χαμένα μέρη τους, αλλά μπορούν και να αναστρέψουν τη γύρανση. Μάλιστα, εάν οι μέδουσες του φεγγαριού δεν πεθάνουν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, είναι πιθανό να μπορούν να ζήσουν για πάντα. Τελικά όμως το γύρας είναι αρκετά πολύπλοκο. Δεν υπάρχει μόνο μία αιτία από την οποία προκαλείται, αλλά ένας συνδυασμός από αιτίες. Αυτές οι αιτίες με τη σειρά τους οδηγούν προοδευτικά στην απώλεια της ικανότητας του σώματος να συντηρείται. Μία από τις αιτίες που γυρνάμε είναι ότι κάθε φορά που ένα κύτταρο πολλαπλασιάζεται, τα τμήματα του DNA που ονομάζονται τελομεροί μικραίνουν σε μέγεθος. Κάποια κύτταρα στα οποία τα τελομεροί έχουν εξαλειφθεί μετατρέπονται σε αυτό που ονομάζουμε γερασμένα κύτταρα. Στη συνέχεια, ο όλο και μεγαλύτερος αριθμός γερασμένων κυττάρων που συσσωρεύονται αλλοιώνει και τα υγιή κύτταρα. Αυτός ο λόγος επηρεάζει την ικανότητα των ανθρώπων να αναρρώνουν από τραυματισμούς και ασθένειες, υποβαθμίζει τις γνωστικές λειτουργίες τους, ενώ έχει συνδεθεί και με πολλές ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Όμως οι επιστήμονες έχουν ήδη βρει τρόπο να αφαιρούν τα γερασμένα κύτταρα χρησιμοποιώντας κάποιες ουσίες που ονομάζονται σερνολυτικά. Τα πειράματα σε ποντίκια είχαν μεγάλη επιτυχία και τα οδήγησαν σε καλύτερη υγεία, μακροζωία, μέχρι και στην ανανέωση του τριχώματός τους. Σήμερα, κάποια συνολικά ήδη δοκιμάζονται σε ανθρώπους. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, κάποιες έρευνες δείχνουν ελπιδοφόρα αποτελέσματα και στην επαναφορά των τελομερών, κάνοντας τα κύτταρά μας πάλι νέα. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στη γύρανσή μας είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε, το συνένζυμο NAD+ παράγεται σε μικρότερη ποσότητα από αυτή που χρειαζόμαστε. Όμως, οι επιστήμονες ερευνούν τι αποτέλεσμα έχει η παροχή NAD+ ως συμπλήρωμα διατροφής, κάτι που έχει ήδη ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Βέβαια, πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες ώστε να αποκτήσουμε ισχυρότερα δεδομένα για αυτό το θέμα. Ένας άλλος τομέας στον οποίο αναμένουμε πολύ μεγάλες εξελίξεις είναι τα βλαστοκύτταρα.
Καθώς γυρνάμε, γυρνούν και αυτά μαζί μας και έτσι χάνουμε την ικανότητα να δημιουργούμε καινούργια κύτταρα για τις ανάγκες μας. Όμως οι έρευνες στα βλαστοκύτταρα δείχνουν πόσο μπορούν να μας αναζωογονήσουν και να μας βοηθήσουν σε πάρα πολλές παθήσεις. Και φυσικά μια ακόμα αιτία που επηρεάζει το γύρας είναι τα γονίδια. Οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να εντοπίσουν κάποια γονίδια που επιταχύνουν τη γύρανση και κάποια άλλα που την επιβραδύνουν. Έτσι, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας αυτά τα γονίδια, θα μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο. Όμως, ίσως ο σημαντικότερος λόγος που γυρνάμε είναι η φθορά που συσσωρεύεται στο επιγονιδίωμα. Το επιγονιδίωμα είναι ο μηχανισμός που ελέγχει ποια γονίδια είναι σε λειτουργία και ποια είναι απενεργοποιημένα σε κάθε μέρος του σώματος. Όταν λοιπόν το επιγονιδίωμα αυθύρεται, τα κύτταρα ξεχνούν ποιος είναι ο ρόλος τους και αυτό προκαλεί το γύρας. Όμως, χάρη στην έρευνα του Σίνια Γιαμανάκα, που πήρε βραβείο Νόμπελ το 2016, ο Αυστραλός βιολόγος David Sinclair κατάφερε στο εργαστήριό του να αντιστρέψει το γύρα στο μάτι ενός ποντικού, καθώς διόρθωσε και τη φθορά στο επιγονιδίωμα. Στην ουσία, το μάτι ξαναέγινε νέο. Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το οπτικό νεύρο πριν και μετά. Τέλος, πιστεύω ότι θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω το life history, δηλαδή το ιστορικό της επίδρασης διαφόρων παραγόντων που με το πέρασμα του χρόνου καθορίζουν τη διάρκεια της ζωής μας. Σήμερα γνωρίζουμε πλέον ότι δεν υπάρχει κάτι στο DNA το οποίο να υπαγορεύει ότι θα πεθάνουμε σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία. Εκείνο που συμβαίνει είναι η συσσόρευση βλαβών στα κύτταρά μας και στα μόρια που τα αποτελούν, η οποία εξελίσσεται με διαφορετικό τρόπο στον καθένα από εμάς. Επιστρέφοντας στους παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό γύρανσης, αυτή είναι η διαφορετική διατροφή, η έκθεση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, ο διαφορετικός τρόπος ζωής και φυσικά το διαφορετικό γενετικό υλικό. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με κάποιους ακόμα, είναι μοναδικοί για τον καθέναν μας και οδηγούν σε διαφορετικό ρυθμό γύρανσης. Έτσι, ακριβώς επειδή η γύρανση είναι διαφορετική για τον καθένα από εμάς, αναπτύσσονται εξατομικευμένες παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπίσουμε με εξειδικευμένο τρόπο τα προβλήματα που συνοδεύουν τη γύρανση. Όλες αυτές οι έρευνες έχουν επιταχυνθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, επειδή όλο και περισσότερες επενδύσεις στοχεύουν στην αναστροφή της γύρανσης. Ο τομέας αυτός γίνεται στόχος επένδυσης από πολύ μεγάλες εταιρείες και από πολύ πλούσιους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα ο Τζεφ Μπέζος. Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο μπορούμε να αποκτήσουμε την ικανότητα να ανατρέψουμε τη γύρανση, αλλά ότι ίσως και να είμαστε πιο κοντά από όσο νομίζουμε. Πολλοί βιογεροντολόγοι πιστεύουν ότι όσοι θα γεννηθούν μετά το έτος 2100 θα έχουν σημαντικά αυξημένο προσδόκιμο ζωής. Ο David Sinclair πιστεύει ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα ζήσει έως την ηλικία των 150 έχει ήδη γεννηθεί, ενώ όπως λέει χαρακτηριστικά, εάν κάθε χρόνο καταφέρνουμε να γυρίσουμε την ηλικία μας ένα χρόνο πίσω, τι θα συμβεί? Τότε τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά ενδιαφέροντα. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να αναφερθώ στις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα. Τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας διεξάγουν πραγματικά πρωτοποριακή έρευνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, το οποίο συμμετέχει σε πολύ σημαντικές δράσεις και έρευνες. Ένα παράδειγμα είναι η πρόσφατη έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Nature Aging και αποκάλυψε ένα νέο μηχανισμό που ρυθμίζει τη γύρανση και την αναπαραγωγή. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν σπουδαίο επιστήμονα που με βοήθησε ώστε όσα είπαμε σήμερα να είναι ακριβή, όπως και για τη συνολική συμβολή του σε αυτό το βίντεο. Τον αγαπητό κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, βιολόγο, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Εγώ από τη μεριά μου θα σας παρακαλέσω να κάνετε like, εγγραφή, να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ειδοποιήσετε για κάθε καινούριο βίντεο και να μου πείτε την άποψή σας στα σχόλια. Επίσης, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στα social media. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.